Θέλω να συγχαρώ δημόσια τον κύριο Νίγον Αναστασιάδη για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Αναστασιάδη και περιμένω να επικοινωνήσω και προσωπικά. Του δηλώνω δημόσια τα συγχαρητήριά μου. Δηλώνω ότι σε ενέργειες και πολιτικές του νέου Προέδρου που θα εκτιμήσουμε ότι καταβάλει για το καλό της πατρίδας και του λαού μας, θα μας βρει μαζί του. Γιατί τώρα προέχει η ενότητα του λαού μας. Εξίσου όμως, θα είμαστε αυστηροί κριτές για όσες ενέργειες, αποφάσεις και χειρισμούς που κρίνουμε ότι εκφεύγουν από την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος της πατρίδας και του λαού μας. Δώσαμε τον αγώνα τον καλό μέσα από αντίξωες συνθήκες, αλλά και άνισες συνθήκες, μέσα σε ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά φιλικό, όπως το διαμόρφωσαν διάφοροι παράγοντες, με πολύ σκληρές πιέσεις, μηνύματα, αλλά και διλήμματα στο λαό μας. Το αποτέλεσμα, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, τιμά τις πολλές χιλιάδες των ψηφοφόρων που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Αυτούς τους ψηφοφόρους θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τις πολλές εκατοντάδες των εθελοντών που όλους αυτούς τους μήνες δούλεψαν σκληρά, με πίστη, αφοσίωση και φιλότιμο για την εκλογική αναμέτρηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους οπαδούς του ΑΚΕΛ που αγκάλιασαν την υποψηφιότητά μας με τόση θέρμη, με τόσο ζήλο, με αφοσίωση και με τόση έγνοια για την πατρίδα μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη, τους φίλους και συναγωνιστές που προέρχονται από το ΔΥΚΟ, την ΕΔΕΚ, τους ΕΔΗ, τους ανένταχτους προοδευτικούς που συμπαρατάχθηκαν μαζί μας όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ ακόμα όσους πολίτες μας στήριξαν με τη συνείδητη ψήφο τους στο δεύτερο γύρο. Εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα υπό τις περιστάσεις είναι εξαιρετικά τιμητικό και δίνει μεγάλη δύναμη στην δική μας πολιτική πρόταση να συνεχίσουμε τον αγώνα. Είμαστε λοιπόν εδώ, όπως μας έταξε ο κυπριακός λαός με την ψήφο του, για να παλέψουμε για διατήρηση του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, για προάσπιση των εργασιακών θέσμιων και των εργατικών κεκτημένων, για διαφύλαξη και ορθολογιστική διαχείριση του φυσικού μας πλούτου. Είμαστε εδώ για να αντιπαλέψουμε τους ενδεχόμενους προαποκλεισμούς ή τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για ισοπολιτεία, αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση και προπάντως διαφανείς διαδικασίες μέσα σε πνεύμα συνένεσης. Συνεχίζουμε τον αγώνα για το όραμα της κοινής, επανενωμένης και απελευθερωμένης πατρίδας μας που θα διαφεντεύει το σύνολο του λαού μας. Δίνω ξανά το μήνυμα και την προσωπική μου υπόσχεση ότι ενωμένοι, δυνατοί, αξιόπιστοι, πάντα με γνώμονα το καλό της Κύπρου και του λαού μας, θα είμαστε παρόντες. Γιατί οφείλουμε να επανενώσουμε και να απελευθερώσουμε τον τόπο και τον λαό μας. Οφείλουμε να φέρουμε την ανάπτυξη στην οικονομία μας. Οφείλουμε να διαχειριστούμε την ευλογία του φυσικού μας πλούτου προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου Ζαχαρούλα και τα 4 μου παιδιά, τους γονείς και τα αδέλφια μου, όλους τους καλούς φίλους και ειδικά το επιτελείο μου που με στήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της ψυχής μου. Καλή συνέχεια στα μετερίζια του αγώνα. Τώρα προέχει η Κύπρος μας. Ευχαριστώ πολύ.